Με πόνο ψυχής ο 50χρονος άστεγος μας δίνει τις πληγές στα πόδια του, οι οποίες προκλήθηκαν πιθανόν λόγω μόλυνσης. Ποιος βοηθάει? Όπως αναφέρει, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει επιδεινώθηκε τους τελευταίους μήνες με τον ίδιο να υποφέρει από ισχυρούς πόνους. Πώς να μην πονάω? Όλο το σώμα είναι μόλις. Το βλέπουν, δεν βοηθάνε. Αυτά είναι πρόβλημα. Και το μάτι. Θέλω παραπάνω πρόβλημα. Δεν μου φτάνει αυτά πρόβλημα. Θέλω παραπάνω. Σας έκαναν εξετάσεις? Βλέπουν και λέει... Έχει πρόβλημα στο πόδι, έχει πάθει μόλις και τα δύο πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να καθίσει τίποτα. Πηγαίνει στο νοσοκομείο με τα ασθενοφόρα που καλούμε και έρχονται και τον πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Όπως είδατε και εσείς από τα πλάνα, τα πόδια του είναι σε κακή κατάσταση. Αν συνεχίσει έτσι και αδιαφορούν, κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να του κόψουν τα πόδια. Ο ίδιος εκφράζει την πικρία του, καθώς όπως υποστηρίζει, δεν υπήρξε το ανάλογο ενδιαφέρον από τους αρμόδιους στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Μόλις από παγκάκια που πού βρέχει, εγώ είμαι έξω. Και είναι το πρόβλημα αυτό που έχετε με τη μόλυνση 3 μήνες? Παραπάνω. Πόσο? Παραπάνω 5. Να τον κρατήσουν, να του κάνουν τη θεραπεία ό,τι χρειαστεί, να σταματήσουν οι πληγές και τη μόλυνση που έχει στα πόδια. Ο Γεράσιμος Στάνκοφ από τη Βουλγάρια διαμένει στα παγκάκια τα τελευταία 18 χρόνια στο Ηράκλειο. Πολλές φορές κινδύνεψε στα παγκάκια, καθώς δέχτηκε χτυπήματα και στο μάτι του, ενώ αδυνατεί πλέον να εργαστεί λόγω των προβλημάτων υγείας. Είμαι χρόνια άστυχος και χρόνια είμαι εδώ, στο παγκάκι. Και ποιος να σε βοηθήσει? Με κλέψανε, με χτυπήσανε, μου βγάλανε το μάτι, μου πήρανε τα χαρτιά, δεν έχω χαρτιά. Ταυτότητα. Πολλές δουλειές έχω κάνει εδώ. Τώρα έχω ελές, έχω φίλους, μπορώ να πάω να δουλεύω. Τα παγκάκια στην πλατεία του Αγίου Τίτου αποτελούν το στέκι του 50χρονου άστεγου τα τελευταία χρόνια και όπως σχολιάζουν διερχόμενοι πολίτες, ίσως θα πρέπει να επιληφθεί του ζητήματος η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου.